Έχουν ταπείνες, έχουν άγρες και έχουν ταπείνες, θα βοηθηθούν. Και με ένα λόγο και αν δεν ακούσουν λόγο, δικαιούνται τη Θεία Βοήθεια. Αλλά όταν ο δικαιωμένος έχει εγωισμό, δεν έχει την αθληπότητα. Και αν το πάρει το δάσκαλο, θα το δικαιωθεί ο εγωισμός. Εκεί θέλει περισσότερο προσευχή. Πάνω σε ένα πράγμα ξέρω ότι όταν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση, αλλά είχε καλή διάθεση, αλλά δεν είχε βοηθηθεί και δίχως δική ζωή. Αυτός δικιούται τη Θεία Βοήθεια. Και ο καλός ο Θεός θα τα οικονομήσει με ένα σεισμό, με ένα κεραυνό, με έναν κατακλυσμό, με ένα λόγο, με ένα λύκο, με ένα θέλει, με μια αρρώστια. Και πολλές φορές μπορεί να παρουσιαστεί και ένας άγγελος και ένας άγιος, παρόλο που δεν δικιούται να πούμε αυτή τη μεγάλη ευλογία. Να παρουσιαστεί ένας άγγελος, ένας άγιος. Αλλά και αυτό το κάνω ακόμα ο Χριστός, από όπως θα μου πεις όλα τα άλλα. Λοιπόν. Αλλά πολλές φορές μέσα αυτή τι θα θέλουνε, έτσι το διάβασα πάλι να σας ξεγελάσει. Γι' αυτό και πολλοί καημένοι δρανιούν. Ενώ ο Θεός, σε τέτοιες περιπτώσεις όπως σας είπα, επειδή δικαιούνται τη Θεία Βοήθεια και από όπως θα μου πεις πολλούς τρόπους, και εμφανίζεται ένας άγγελος, ένας άγιος, μετά και το διάβασα να το πιπηλεί του, λέει, α, εσένα, ο Θεός υπάρχει κάποιο μεγάλο, θέλει να σώσει τον κόσμο, βοηθήσει κλπ. Και μετά λέει πως δεν λέει ότι, ξέρουμε πως να σε πρακτήσουν αυτό ας υποθέσουν, εγώ κάνω ας υποθέσουν, είναι κακιά και άλλοι δεν πρέπει ας υποθέσουν, ας υποθέσουν από μακριά, δεν είναι μονάξιος. Αντί να συντρεφτεί, αρχίζει και πέρα ο διάλογος, φεύγει ο γυρνός και αυτά, από εκεί και πέρα μετά και εμφανίζεται και μετά έρχεται ο διάλογος και αυτήν την δηλώση, σαν γέρος, αγίος και λοιπά, του λέει εσύ θα σώσει την οικουμένη του. Εκάρα τι λέει. Αλλά μετά πάλι ο καλός ο Θεός, όταν εκεί πέρα αυτός θα συνέρθει, όταν βοηθηθεί από να και συνέρθει, πάλι ο καλός ο Θεός το βοηθάει. Και πιστεύει πάλι ο Θεός να οικονομήσει την εικόνα. Αλλά όταν άνθρωπος γι' αυτό όταν τέτοιοι άνθρωποι συγκινήσουν και υπάρχουν εκεί θα καταλάβετε πιο καλά. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο μπορεί να είχε αμαρτωλίζει να μην είναι κλεισιά, να μην κάνει και λοιπά όπως είπα και παρασυρθεί ενώ είχε καλή διάθεση. Όταν βλέπετε όμως είναι πονόψυχος, βλέπετε έναν άνθρωπο να είχε καρδιά, τον φτωχό του βοηθάει, λοιπόν πονάει ας υποθέσουμε, από εκεί να καταλάβετε ότι αυτό δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Όταν βλέπετε ένα απομακρυσμένο από το Θεό και το βλέπετε σκληρό, άσπλαχνο κλπ. Εκεί πρέπει να κάνουμε μια νύχτα προσευχή να κάνουμε αποβίβαση ο Θεός. Να κάνουμε αποβίβαση. Αλλά όλοι οι βασμούς για τους κεκυμμένους, καλά είναι και πέρα, ιδίως όταν έχει κανείς υπόψη κάτω από τους συγγενείς κλπ. Και αυτά τους πακούδες του, ο οποίος είχε δυσκολευτεί κανείς. Ήταν λίγο σκληρός και λοιπά, αυτά όλα δεν έκανε καλοσύνη και πέθανε ας πούμε αμετανόητος. Πώς μπορείτε να κάνετε καλοσύνη, σε όρθο να είστε κύριες και να λέτε για την ψυχή του τάδε, για την ψυχή του τάδε. Οπότε άλλος κάνει καρδιακή προσευχή, για ποιος μπορείς να γιάνεται από καλά. Οπότε αυτό πολύ βοηθάει. Πολύ βοηθάει. Εγώ θυμάμαι ένα γεγονός μια φορά, ήμουν κάπου σε ένα μοναστήρι και ήρθαν συγγενείς μετά και μου είπαν ένα γεγονός. Ήταν ένας παππούς, τον Νίξο, τον γνώριζα, αφού μικρά παιδιά, είχα πολλά περιβόλια, μικρά παιδάκια και στον δρόμο, στον τοίχο, ήρθε όλα αμύγδαλοι. Και πήσαν καμιά πέτρα τα παιδάκια και πέρα πάνε κανένα φρέσκο αμύγδαλο. Ήταν σε ένα παιδιά, σε πέντε άνθρωποι σπουδάσαν το παιδί. Και να είχαν τόση περιοχή, είχε τα περισσότερα κτήματα, και τότε τόσο την κούνση ήταν
πολύ σκληρό. Να σου πας να πετάξεις τώρα για έναν ύγδαρο, να πετάξεις πέθανε, τέτοια κακή έχει. Τελικά να μεταφορολογώ, πέθανε και ο γερός. Σάφη μου βάζει και η Ρωσία στα παιδιά του. Και όταν ήταν στα τελευταία του, είχαν δυο όρφο σπίτι, είχαν κατά κάποιον τρόπο βάρδια οι μυφάδες, πότε μία, πότε άλλη. Και ήταν ένα ψάκι 10 ετών, ένα δισέγγωνο 10 ετών, φάξε μια στιγμή μία γυναίκα πήγε να φέρει νερό και δουλειάκι. Το παιδάκι με δείτε, άρχισε να τρομάζει και βάζει στο νύχι. Λοιπόν, τρέχει έξω, χτυπιόταν τον παππού, τον πήραν τα κουράκια. Τον πήραν τα κουράκια τον παππού και χτυπιόταν έξω. Τρέχανε πάνω, τον βρήκαν πεθαμένο. Ή το κοριτσάκι εκείνο. Λοιπόν, πέντε δαίμονες που πήραν την ψυχή του. Λοιπόν, το καημένο παιδί είχε πάθει τα ψώτη. Πέθανε πάνω με αγωνία και λοιπά, αυτά τι θα κάνω, ξέρω και λοιπά. Τόσο μπορεί και λέω, κάντε καλό στην σας, άφησε τόσο υπηρεσία σας. Δώστε εδώ και να λέω για την ψυχή του, για την ψυχή του, για την ψυχή του. Γιατί δεν κάνει εκεί πέρα. Αφού σου και τόσο υπηρεσία και να μην σας άφηνε, μόνο για τη δική σου σκληρότητα θα σου πέμε αυτό. Παιδιά του. Λοιπόν, και έτσι μπορεί να βρει λίγη ανακούπηση. Γιατί αν σποδέχεται μια αυτή και ένα φωνό μια γέρα, ποιος χωρίς να γιώσει τα κοκαλά. Αυτή είναι η καρδιακή προσοχή. Όπως ένας αδικημένος καταργέται και ποια αντικατάρα όταν τον αδίκει τον άλλο. Δεν κάνει να καταργούν οι άνθρωποι όμως. Είναι όμως ποια αντικατάρα όταν λέει κακό χρόνο θα τσακιστεί. Θα τσακιστεί. Θα πει κανείς, μου λέει κάποιος καλά λέει εκεί πέρα. Πώς θα συμποθέσουμε και πέρα επιτρέπει ο Θεός. Πώς ο Θεός επιτρέπει να αγαπά άνθρωπο, πέφτω πιστό και να σκοτώνει. Αυτό τώρα να σκοτώνει με άλλο τρόπο, με πνευματικό τρόπο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ευλογείται και με καταράστε. Όπως αυτή την περίπτωση παραδείγματος του αδικημένους, λοιπόν καταργέται, λοιπόν με την κατάρα, γιατί αδικήθηκε, μέσα στην καρδιά του συμποθέσουμε αυτή την κατάρα, έτσι και αυτός που ευεργετείται, να γιάσει τα κοκκάλια. Γι' αυτό να κάνει εκεί πέρα όσο μπορεί την καλοσύνη για τους πατρούς. Και πιο περισσότερο βοηθά ακόμα, το μεγαλύτερο μνημόσυνο, δεν ξέρω κατά το λογισμό, είναι η πνευματική μας πρόοδο. Όταν εμείς προοδεύουμε πνευματικά, αυτοί βοηθούνται τριπλάσια. Πρώτον, διότι ζητούνται τυφλία βοήθεια. Όταν ένας άνθρωπος, σε παραδείγμα, να πούμε ένα αγκόνι, το θες με το παιδί του είναι δυσέγγωνο. Όταν ζει πνευματικά, σε έτσι κατάσταση που μεγάλη πνευματική, δικαιούται ως υπόθεση και δώσει παππούδες και προσπάθει και θεία βοήθεια, διότι αν δεν ήταν αυτοί δεν θα δούνται αυτές. Δικαιούνται από τα σώτη θεία βοήθεια. Μετά και η προσευχή του θα έχει παρουσία. Βοηθούν και από αυτό. Αλλά και μόνο η χαρά που αισθάνονται οι παππούδες, το καμάρι μας, μόνο αυτό, αυτή η χαρά που δεν δίνει, δεν είναι μικρό πράγμα. Αντιθέτως όταν εμείς δεν γνωρίζουμε καλά τον αυτονόμος από τον Θεό και θα φτιάξουμε ότι είναι καημένη την κόλα, τι σκέφτονται καημένες, τι εμπληματή, τι κάνουμε εκεί πέρα, καλύτερα να μην τους είχαμε γυρίσει, σε ποιον είναι καημένοι και το φέρνουμε. Γι' αυτό όσο μπορούμε και πρώτο η πνευματική ας υποθέσουμε αυτό για τη δική μας βοήθεια και πώς βοήθεια ας υποθέσουμε. Και το καλό που αφήνει μια καλή παράδοση. Πρέπει να μερικά πάρουν μερικά χωριά του. Έτσι είναι καλός ανθρώπος σε καλό το χωριό και το χωριό και καλός ανθρώπος. Δεν ότι εκείνο το χώμα βγάζει καλούς ανθρώπους, εκεί υπήρχαν καλοί άνθρωποι, άφησαν μια καλή χειρά. Και τώρα συνεχίζει μια καλή παράδοση. Δεν είναι ότι αυτοί βοήθησαν τον εαυτό τους, βοήθησαν και τους παππούδες τους. Λοιπόν, βοήθησαν και εκείνη τη γενιά. Βοηθούνται και μια συνέχεια. Και όταν βρεθούν πάλι στη συνέχεια πάλι αυτή η παράδοση καλή, συνεχίζει μια καλή παράδοση. Θυμάμαι εκεί στην Ήπειρο, όταν ήμουν μικρός, ήταν, μάθαμε μαγαζόσα πέντε, ήταν η αγορά. Έρχομαι μερικοί χωριοί και οι καλοί, μικρέ πρόσεξε και μου τραβλώδουν από το τόλιο χωριό. Γιατί εκείνο το χωριό ήταν όλοι κλέφτες. Έκλειβαν τα από τα ελληνικά τα ζών, τα πήγαιναν στους Αλβανούς, έπαιρναν τα βρωμικά τα κλειψιδέτα για να μην τους πιάσουν. Αυτή η δουλειά. Και τώρα τον έπεισαν αργότερα τα σύνορα, πάλι έπρεπε καν να κλέψει. Έκλειβαν σαμάρια, καπίστρια, σκοινιά. Πήγαινε ο καλός ο χωρίς να φορτώσει, έβλεπε το ζώο, δεν είχε σαμάρια, έβλεπε λίγους καπίστρια, λίγους σκοινιά.
Και δεν το λέει και μια φωλιά, υποθέσουμε, έβγαζε ήταν το χώμα τέτοιο. Οι άνθρωποι είχαν αφήσει για να εξαφανιστεί, ας υποθέσει, που να πει κανείς. Να δει μια καλή παράδοση και θέλει πολύ δουλειά. Αντιθέτως, πιο πάνω ήταν ένα χωριό. Να και στο χωριό του πατρού, το πατρού. Λοιπόν, και πιο πάνω άλλα χωριά, μπουζάν παλικάρι 18-20 χρονών, όταν τα σμυρούν σκοτίνιζαν. Σήμερα πού να βρω και σηκωπέντε βρίσκει τέτοια ανθρωπή. Δηλαδή ανθρωπή και διαφορετική και συστολή. Λοιπόν, έφτιαγα το κεφάλι κάτω. Και έβγαινε και σας είπα, διότι ήταν και στο πλικά στην ίδια σειρά. Ήταν ένας γέροντας παλιά. Μετά ήταν ένας άλλος ο οποίος είναι 100 χρόνια πώς είναι. Τώρα είναι, ήταν ο Γκόντο Χατζηγιώργη, είναι στα έξω από τα Γιάννη το Σαμωστή του Ιδρύματος. Ήταν πρόεδρος έτσι, το πατήρ Γεράσιμος. Είναι κοντά 100 ετών. Χτυπούσε την καμπάνα, πήγαινε ο κόσμος εκεί πέρα και στα πόδιμα και στον Εσπίρνο και βάτε έτσι τυπικό. Και έρχονται οι κανένες μας στον παράδεισο και βαθίδιο, δεν ήταν και στον παράδεισο. Στην ίδια σειρά, τώρα δεν ήταν, δεν είχαν συμποθέσεις διαφορά. Αλλά εκεί ήταν και ο προκάτοχος, ο καλός και αυτό συνέχεια. Κι αν βρεθεί ακόμα σε ένας, θα πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί έρχονται τώρα παιδιοντάκι, πως κοντεύει κατόρικα, για αρκετά χρόνια θα διατηρηθεί η συμποθέσεις αυτή η παράδεισο. Αυτό πως είμαι θα υποχρεωμένος να πω ότι ο καθένας μας και δεν έχουμε δικαίωμα να ούτε στον εαυτό μας αλλά ούτε και στους άλλους να αφήσουμε να υποθέσουμε μια καλή.